Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Πάμε να φτιάξουμε σήμερα αυτό το εξαιρετικό, δροσιστικό, καλοκαιρινό γλυκάκι με δύο γεύσεις, με μπισκοτάκι από κάτω ως βάση. Πραγματικά αξίζει να το δοκιμάσετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Το κόκκινο κουμπάκι κάτω δεξιά. Πάμε αμέσως να δείξουμε τον τρόπο εκτέλεσης. Ξεκινάμε με την παρασκευή της κρέμας. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε 150 γραμμάρια ζάχαρη, 70 γραμμάρια αλεύρι, το ανακατεύουμε αυτά μαζί και ρίχνουμε 2 ολόκληρα αυγουλάκια. Τα ανακατεύουμε να γίνουν 1. Και συνέχεια προσθέτουμε 500 ml γάλα, 2 ποτηράκια. Ανακατεύουμε ελαφρώς και το βάζουμε πάνω στο μάτι, σε χαμηλή φωτιά και αρχίζουμε και ανακατεύουμε για το πολύ 2-3 λεπτάκια. Και μόλις περάσουν 2 λεπτάκια, δεν σταματάμε να ανακατεύουμε, αποσύρουμε το κατσαρολάκι μας από τη φωτιά και προσθέτουμε 100 γραμμάρια βούτυρο και συνεχίζουμε και ανακατεύουμε μέχρι να ενσωματωθεί και το βουτυράκι στην κρεμούλα μας. Και μόλις λιώσει το βουτυράκι μας, βλέπετε, έχουμε κάνει την κρεμούλα μας, είναι έτοιμη κρεμούλα. Παίρνουμε μια φόρμα του κέικ και ρίχνουμε μέσα την κρεμούλα που μόλις φτιάξαμε. Και το βάζουμε στο ψυγείο, αφού το αφήσουμε να κρυώσει λιγάκι, για μία ώρα. 10 λεπτάκια πριν βγάλουμε την κρέμα από το ψυγείο, ετοιμάζουμε την κρέμα σοκολάτας. Σε ένα κατσαρολάκι πάλι βάζουμε 300 περίπου γραμμάρια γάλα, 100 γραμμάρια ζάχαρη και μία πρέζα αλατάκι. Ανακατεύουμε λιγάκι και τα βάζουμε στη φωτιά, σε χαμηλή φωτιά. Και όσο έχουμε στη φωτιά το κατσαρολάκι μας, σε ένα άλλο μικρό μπολάκι βάζουμε 100 ml γάλα και 2 κουταλιές σούπας κακάο και το ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένα ωραίο ομοιόμορφο μείγμα. Έτοιμο το μείγμα από το κακάο, βλέπετε. Πάμε τώρα στην κατσαρόλα στη φωτιά και όπως σιγοβράζει το γαλατάκι μας με τη ζάχαρη, προσθέτουμε το κακάο μας. Δεν σταματάμε να ανακατεύουμε, συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Προσθέτουμε ένα φύλλο ζελατίνης, το οποίο το έχουμε μαλακώσει. Ανακατεύουμε. Και συνέχεια προσθέτουμε 75 γραμμάρια βούτυρο και 90 γραμμάρια κουβερτούρα. Και ανακατεύουμε, δεν σταματάμε να ανακατεύουμε. Και μόλις αρχίζει και παίρνει βράση και βγάζει τις φυσαλίδες, το αποσύρουμε από τη φωτιά. Άτα, βλέπετε πόσο ωραία έχει γίνει, την αφήνουμε λίγο να κρυώσει και έχουμε βγάλει το γλυκάκι μας από το ψυγείο. Βάζουμε τη σοκολάτα μέσα. Την απλώνουμε ομοιόμορφα σε όλη τη φόρμα μας και το ξαναβάζουμε στο ψυγείο για άλλη μια ωρίτσα. 5 λεπτάκια πριν βγάλουμε το γλυκό από το ψυγείο, έχουμε πάρει 200 γραμμάρια μπισκοτάκια digestive. Τα βάζουμε σε ένα μπλεντεράκι να τα θρηματίσουμε.
το αδειάζουμε σε ένα μπολάκι και προσθέτουμε 100 γραμμάρια λιωμένο βουτυράκι και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένα ωραίο μείγμα, το οποίο θα το προσθέσουμε στο πάνω μέρος του γλυκού μας. Βγάλαμε το γλυκάκι από το ψυγείο, βάζουμε από πάνω το μπισκοτάκι και το απλώνουμε να πάει σε όλη την επιφάνεια. Και αφού απλώσουμε όλο το μπισκοτάκι στην επιφάνεια του γλυκού μας, το βάζουμε πάλι στο ψυγείο για μισή ωρίτσα και πάμε να δούμε το αποτέλεσμα. Βγάλαμε το γλυκάκι από το ψυγείο, βάζουμε ένα ξυλοκοπής, το γυρνάμε ανάποδα. Έτοιμο το γλυκάκι μας. Θα ρίξουμε από πάνω και λίγο ακόμη κακάο σε σκόνη. Αυτό είναι λοιπόν το γλυκάκι μας, ολοκληρώσαμε την Παρασκευή. Όπως βλέπετε, τρία επίπεδα, μπισκοτάκι, σοκολάτα και κρέμα βανίλια από πάνω. Εξαιρετικό γλυκάκι, καλοκαιρινό. Δοκιμάστε τη συνταγή, πραγματικά αξίζει. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Το κόκκινο κουμπάκι κάτω δεξιά. Καλή σας απόλαυση.